Επιστρέψαμε, τι φοράς Νίκη? Περίμενα, το δείξω ολοκληρωμένο. Α, κι εγώ έχω το μπλουζάκι. Λοιπόν, επειδή είμαι φοβερή στο ΣΑΠ. Λεμπτά. ΣΑΠ, δεν έχω κάνει ποτέ. Αλλά βλέπουμε. Έχω κάνει, αλλά δεν έχω μείνει πολύ ωραία. Στα μπλουζάκια βλέπουμε και αναγράφεται εδώ Άγιος Νικόλαος πάνω-πάνω. Λοιπόν, έγινε για πολλωστή φορά, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, θα μας τα πει όμως ο ειδικός. Στον Άγιο Νικόλαο, ένα από τα πιο φαντασμαγορικά event, και γιατί λέω φαντασμαγορικά, δεν έχουμε συνηθίσει στην Κρήτη να βλέπουμε τόσους πολλούς καλούς αθλητές, σέρφερ, πώς να τους ονομάσω, subboarders, οι οποίοι όχι απλά στέκονται πάνω στη σανίδα τους τόση ώρα, αλλά είναι και πολύ γρήγοροι και πολύ καλοί. Και είναι και πολύ καλοί σε αυτό. Και είναι τόσο δύσκολο, μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά είναι δύσκολο. Θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας βέβαια που θα μας μεταφέρει στο μέλλον. Έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη το Φαρσάρι, αγαπητό φίλο, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, και ήρθε εδώ να μας μεταφέρει τον παλμό των ημερών που πέρασαν, που ήταν κάτι τέλειο όλο αυτό που έγινε στον Άγιο. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Μιχάλης Φαρσάρης, είμαι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ. Όλα καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πραγματικά ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό με πολλές δράσεις και μέσα στο νερό και έξω από το νερό. Είχαμε περισσότερους αθλητές εκτός Ελλάδος παγκόσμιας κλάσης από ποτέ. Είχαμε 35 νομίζω αθλητές που ήρθαν από την Ταϊτή, Νέα Καλιδονία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, Κωνσταρίκα, Ηνωμένες Πολιτείες, από όλο τον κόσμο είχαμε αθλητές. Όλοι όσοι αγαπούν αυτό το άθλημα και το έχουμε στην καθημερινότητά τους εκεί. Όλοι μας πλέον το έχουμε και στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε εκατοντάδες παιδιά που κάνουν ΣΑΠ. Δεν είναι δύσκολο το ΣΑΠ, άμα με τις κατάλληλες συνθήκες. Αυτό να το περιγράψουμε. Να το περιγράψουμε, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτό το ΣΑΠ? Τι είναι το ΣΑΠ? Στα αγγλικά σημαίνει Stand Up Paddle Boarding. Κάνουμε όρθια κοπηλασία πάνω σε μια σανίδα του σερφ. Είμαστε σέρφερς κατά βάση. Και όλοι έχουν υπόβαθρο σέρφινγκ, αυτοί που κάνουν έτσι επαγγελματικά τουλάχιστον, ή τουλάχιστον είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνει σέρφινγκ. Γιατί κατευθείαν είσαι όρθιος, παίρνεις το κουπάκι σου και αρχίζεις και τσουλάς, είτε είναι ήσυχη η θάλασσα όπως σήμερα, είτε έχει κύματα, είτε άμα θες να κάνεις αγώνες για να τρέχεις, να απολαύσεις τέλος πάντων τη θάλασσα με τη σανίδα σου πολύ πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο άθλημα με σανίδα του σερφ. Γιατί το kitesurfing, το windsurfing, το σχέδιο surfing στα κύματα απαιτεί λίγο παραπάνω ικανότητα. Αυτό το SUP είναι το πιο εύκολο. Είναι σαν να λέμε το πρώτο βήμα για να μεταβεί στα επόμενα, ή αρκεί και να ασχολείσαι με αυτό? Βεβαίως αρκεί και να ασχολείσαι μόνο με αυτό. Εγώ έχω ιστορία στο windsurfing και έτσι ξεκίνησα την αγάπη μου έτσι, με τα αθλήματα της σανίδας. Είναι όμως μια πολύ καλή εισαγωγή και να μείνει σε αυτό. Έχει πολύ κόσμο που κάνει μόνο SUP. Ο καιρός που ευνοεί περισσότερο στο SUP είναι η ήρεμη θάλασσα? Όχι. Όλοι οι καιροί είναι κατάλληλοι για να κάνεις SUP, ανάλογα το επίπεδό σου. Όταν είναι ήρεμη η θάλασσα, μπορείς να κάνεις είτε απλή βόλτα να την ευχαριστηθείς, όπως θα πίνεις ένα ωραίο περπάτημα. Αν θες να πας γρήγορα, όπως είμαι το περπάτημα, αρχίζεις και τρέχεις. Τώρα, αν έχει αέρα, εμείς προσωπικά μας αρέσει, είναι πιο τεχνικό, γιατί μετά έχει κύμα. Ακριβώς. Σερφάρεις. Οπότε πιάνεις τα κύματα και σερφάρεις. Γι' αυτό και είπες για υπόβαθρο σέρφινγκ, γιατί όταν ασχολείσαι με αυτό, σίγουρα θέλεις το κάτι παραπάνω για να περάσεις πιο ωραία. Είναι πιο δυναμικό μετά. Ναι. Αλλά αυτό είναι προσωπικά γούστα του καθενός. Ναι. Δηλαδή, αν εσύ θέλεις ησυχία για να απολαύσεις ένα γαλήνιο απόγευμα ή ένα πρωινό με ήσυχη θάλασσα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο το πράγμα είναι να έχει 6-7 μποφόρ για να τρέχεις μαζί με τον αέρα και να πιάνεις τα κύματα. Είναι διαφορετικό. Βλέπουμε πλάνο αυτή τη στιγμή από την διοργάνωση, σωστά? Ποια μέρα είναι αυτή? Αυτό είναι Σάββατο βράδυ που βλέπουμε. Είναι οι απονομές των επαγγελματιών. Μοιραστήκαν 12.000 ευρώ, εξίσου άντρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο. Να πω για ποιους. Λοιπόν, στους άντρες ήταν ο Μάικλ Μπούθ από την Αυστραλία. Ο οποίος σήμερα έχει σεμινάρια, αν δεν κάνω λάθος. Από την Αυστραλία. Από την Αυστραλία είναι ο Μπούθι, όπως τον αποκαλούν. Σήμερα το πρωί μας έκανε ένα κλίνικ, όπως λέγεται, σεμινάριο στην παραλία, στο Κίμζου, στον Άγιο Νικόλαο. Όπως και πέρυσι. Είναι εξαιρετικός, πολύ φιλικός, δεν είναι ψωνισμένος, όπως θα λέγαμε, και πολύ μεταδοτικός. Ασκεί προπονητική και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο τρίτος φέτος ήταν ο Μαρτάν Βιτρί, ο Γάλλος, ο οποίος δέχεται προπόνηση από τον Μπούθ. Από τον Αυστραλό. Τα οποία πλέον γίνονται διαδικτυακά με τις παγκόσμιες επικοινωνίες τώρα που έχουμε, δηλαδή στέλνουμε βίντεο, σου μιλάει, σου στέλνει. Οπότε
ο Αυστραλός προπονεί τον Γάλλο, ο οποίος μπορεί να μην είναι παρά ελάχιστες φορές το χρόνο μαζί στο ίδιο σημείο. Θα μπορούσε και ο μαθητής να ξεπεράσει τον δάσκαλο, θα γινόταν και αυτό. Είχαμε και αυτή την κουβέντα και λέγαμε, του λέγε ο πατέρας του Μπούθ στον Μάικλ Μπούθ, λέει, δεν φοβάσαι ότι θα σε ξεπεράσει. Λέει, ας με ξεπεράσει. Τουλάχιστον τότε θα αποδειχθεί ότι είμαι και καλός προπονητής. Γιατί αν με ξεπεράσει. Αυτό θέλουν οι περισσότεροι δάσκαλοι. Τουλάχιστον. Ναι, είναι μικρός ο Μάικλ Μπούθ, είναι 25 χρονών, αλλά είναι αρκετά συνειδητοποιημένος και έξυπνος. 25 χρονών. Μικρός. Ναι, δεν είναι μεγάλος και ήδη έχει το δικό του site και προωθεί τη δουλειά του. Και το... Είναι επαγγελματίας αθλητής και πραγματικά με όλα του τα λόγια, με όλη την έννοια του επαγγελματία. Είχατε όμως και πολλές γυναίκες. Είχαμε εξαιρετικό επίπεδο και στους άντρες και στις γυναίκες. Είχαμε μια αφρόκρεμα αθλητών. Κορμάρες, δεν και όμορφες κοπέλες πραγματικά και πολύ δυνατές αθλήτριες. Είχε έρθει η Sony Honscheid, η οποία η Γερμανίδα, περιμέναμε πώς θα βγει πρώτη προσωπικά, δηλαδή αυτό περίμενα. Φιλοξενούσα στα διαμερίσματά μου τη Fiona T. Wild από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανάμεσα σε αυτές τις δύο περίμενα πως η Sony θα έβγαινε, αλλά τελικά κέρδισε η Fiona. Και ήταν και λίγο έκπληξη αυτό το πράγμα. Βγήκε πρώτη δηλαδή η Fiona, δεύτερη η Sony και τρίτη ήταν. Όχι, τώρα είμαι αδιαβαστός. Δεν πειράζει. Σημασία είχε ότι είχατε δούμε. Τέτοιο υψηλό επίπεδο και εσύ γυναίκες. Είχαμε την Κατερίνα τη Στέντα, είχα η Αμαντίν Σαζού από τη Γαλλία, η Κατερίνα Στέντα από την Ιταλία, από το Ισραήλ είχαμε, από την Αυστρία είχαμε κόπελες πάλι. Πολλές χώρες βλέπω εγώ. Ελληνίδες και Έλληνες ασχολούνται. Είχαμε 15 χώρες, εκπροσώπηση από 15 διαφορετικές χώρες, πλην της Ελλάδος και αρκετούς Έλληνες, γιατί είχαμε μια 35 αλλοδαπούς αθλητές και σύνολο οι συνολικές εγγραφές ήταν γύρω στις 140-150. Οπότε προφανώς είχαμε και Έλληνες. Ναι, και είναι σημαντικό να κοιτάξουμε σε αυτό ότι ναι, είχατε συμμετοχές από εδώ, από τον τόπο μας και γενικά από Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό που αυτό το γεγονός φέρνει την Κρήτη στο προσκήνιο κάθε χρόνο, μια τέτοια περίοδο. Και ασχολούνται όλοι να ψάξουν ποιος είναι ο Άγιος Νικόλαος, τι συμβαίνει εκεί, ναι. Τι είναι αυτή η διοργάνωση. Και μαθαίνουν από όλοι, είτε αυτούς που κάνετε εσείς κάλεσμα, είτε αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία να δουν αχ, πού θα πάει αυτός ο γνωστός αθλητής. Ή και από αυτούς που παρακολουθούν. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το κάνουμε. Η Dayan είναι μια ανώνυμη εταιρεία του Δήμου του Αγίου Νικολάου και ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων, όπως το cliff diving που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, το Άγιος on Sap, το beach volley, όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε και το LEA που κάναμε, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Είναι να προωθήσουμε σαφώς πολιτισμό και αθλητισμό, αλλά και να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός που γίνονται σε αυτές τις δηλώσεις. Να διαφημίσουμε τις παραλίες μας. Και επηρεάζονται έτσι και όλα τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν, γιατί είχατε πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό ήρθε ως παράπλευρη ενέργεια, ως κάτι το οποίο προέκυψε. Δεν ήταν ο βασικός στόχος να αναπτύξουμε το ΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο. Αλλά με αυτές τις εκδηλώσεις πλέον έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει μια ακαδημία, τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα στον Άγιο Νικόλαο. Που έχουμε πάνω από 100 παιδιά κάθε χρόνο το καλοκαίρι από τις 15 Ιουνίου μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία που κάνουν καθημερινά ΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο. Από τι ηλικίες? Πολύ μικρή. Μόλις νιώσουν λίγο ασφάλεια στο να βουτάνε από τη σανίδα μέσα στο νερό χωρίς να φοβούνται, αυτό είναι το βασικό δηλαδή, να ξέρουν λίγο κολύμπι για να μπορεί, επειδή είναι δεμένο το ποδαράκι του στο σανίδι, όταν θα πέσει από το σανίδι και κάνει μπλουμ. Είναι παιδικές προφανώς οι σανίδες. Δεν έχει σημασία, δεν είναι απαραίτητα παιδικές. Έχουμε και μαλακές σανίδες κλπ. Και μια χαρά τα καταφέρουν. Οπότε από 5-6 χρονών και στην πραγματικότητα μετά από 6 χρονών να έχουν μια εξοικείωση, να μην φοβούνται το νερό όταν θα βουτήξει και θα ξανανεύει πάνω σανίδα, αυτό να το κάνει με άνεση. Και από εκεί και πέρα μια χαρά τα καταφέρουν, από 5 χρονών και πάνω. Τώρα φέτος στις εκδηλώσεις αυτές μέσα είχατε παντρέψει πολλά διαφορετικά. Είχατε βάλει κάποιες άλλες εκδηλώσεις, παράλληλες δράσεις μουσικές. Είχατε βάλει κάποια πράγματα που να απασχολούν τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Τα παιδιά μετά τη μεγάλη διαδρομή που πήραν οι επαγγελματίες, ναι. Είχαμε Soup Survivor μέσα στη λίμνη. Τα οποία τα παιδιά το λατρέψανε. Είχε δηλαδή να κουβαλάνε μπάλες, να βάζουν γκολ μέσα στο νερό, έτσι. Δαχτυλίδια, μάχη με νερομπίστολα. Έγινε έτσι ένας χαμούλης μέσα στο νερό που το λατρέψαν τα παιδιά. Αλλά τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν περισσότερες εκδηλώσεις πραγματικά. Όπως είχαμε τον Κλείδωνα, παραδοσιακά κριτικά γλέντια στο Ελακόνια. Είχαμε το Holy Fest που έγινε την Κυριακή και μάζεψε 1500 άτομα. Είχαμε αρκετά παράλληλα. Είχαμε την Παρασκευή στη Μαρίνα. Είναι η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. Που παίζανε, ήταν rock μπάντες τοπικές.
Είχε πολλές, πολλά side events, όπως λέγονται στα αγγλικά. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι που έχει στο μυαλό σου από την αρχή της χρονιάς μέχρι το περιμένεις. Να έρθει, ναι, και το φτιάχνει και το στείνει. Νομίζω ότι το αγαπάτε πάρα πολύ όσοι είστε από πίσω, εσύ, όλοι οι υπόλοιποι που βοηθούν. Και δεν ξέρω αν το ανέφερες και το ξέχασα, είναι ποια χρονιά που γίνεται αυτό? Είναι η πέμπτη χρονιά της διοργάνωσης. Πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη διοργάνωση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν το αγαπάω μόνο εγώ, προφανώς αφού έρχονται σε τόσους κόσμος, το έχει αγαπήσει ο κόσμος. Οι χορηγοί μας που μας στηρίζουν κάθε χρόνο και πρέπει να τους ευχαριστούμε, οι εθελοντές, οι σύλλογοι που μας στηρίζουν, ο Στεοπλοϊκός, ο Σύλλογος Εραστεχνών Αλιέων, όλοι αυτοί που χρειάζονται για να γίνει αυτή η διοργάνωση. Αυτή η διοργάνωση δεν γίνεται ούτε από ένα άτομο, ούτε από δύο-τρία άτομα. Χρειάζονται πάρα πολλοί κόσμος να γίνει. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, το στηρίζει. Και δεν γίνεται αλλιώς. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι υπερτοπικής σημασίας και χρειάζεται και συλλογική προσπάθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πολύ όμορφο και είναι μεγάλη διαφήμιση και για εμάς και για το νησί μας. Κοίταζα τόση ώρα να δω αν έχει βάλει στα πλάνα μέσα κάποια βίντεο από αυτά που πέτυχα εγώ στο Facebook. Τι ήταν αυτό το απίστευτο στη λίμνη πάνω με τις γυναίκες που τρέχαν σαν τις τρελές και πηγαίνανε. Δεν προλάβαινες να συνειδητοποιήσεις πότε ξεκίνησαν και πότε φτάσανε στη γέφυρα. Αυτός ποιος αγώνας ήταν? Μήπως ήταν, είχαμε και sprint. Το sprint ήταν 200 μέτρα, ήταν μέρα. Αυτό θέλω να σου το δείξω μετά. Ήταν πρωί ή απόγευμα? Οπωσδήποτε πρέπει να το δεις. Τρελάθηκα. Και λες, δεν τις προλαβαίνανε να καταλάβουν οι ίδιοι ποιες είναι. Αυτός που μιλούσε στο μικρόφωνο. Είχαμε φωτοφίνες, γιατί πλέον ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Η χρόνη είναι πολύ δυνατή. Άλλο ήταν με στη λίμνη και άλλο ήταν. Είχαμε 15 χιλιόμετρα που ξεκινήσαμε από το ξενοδοχείο του Blue Palace, περάσαμε τον Τόμσο Φελούντα, πήγαμε στο κανάλι, πήγαμε στην παραλία στο Αμμούδι, περάσαμε από Χαβάνια Αμμούδι και τερματίσαμε στη γέφυρα. Αυτό ήταν το Eurotour, ο αγώνας του. Η διαδρομή του Eurotour που ήταν οι επαγγελματίες, αθλητές και οι εραστέχνες που πήραν μέρος, γιατί ήταν 64 άτομα συμμετοχές. Όταν τέλειωσε αυτό, ξεκίνησαν τα παιδιά το Sub Survivor μέσα στη λίμνη και οι μεγάλοι που θέλαν να περάσουν ωραία, κάνουν χαβαλέ. Αυτό ήταν το Σάββατο. Την Κυριακή είχαμε το πρωί τα 200 μέτρα, αυτό τα σπριντάκια. Αυτό είδα. Κυριακή το πρωί είχαμε τα σπριντάκια μέσα, μικροί, μεγάλοι, αγόρια, κορίτσια, γυναίκες, άντρες. Και μετά είχαμε και μια τεχνική διαδρομή που ήταν από τη γέφυρα μέχρι την παραλία στο Αμμούδι. Που είχαμε σημαδούρες, ένα στίβος ήταν εκεί με 15 στροφές συνολικά. Τα μαζέψατε τώρα? Βέβαια, την ίδια μέρα. Εντάξει. Πολύ όμορφα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει αν το ξέραμε. Να το βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Σας καλούμε από τώρα για τον χρόνο. Εννοείται, είναι ωραίο. Θα πρέπει να κάνουμε μερικές μέρες πριν την προετοιμασία και την παρουσίαση για να. Ναι, καλά, εννοείται. Εγώ είδα ότι βγήκατε σε πολύ μεγάλο κανάλι και λέω εντάξει, θα τους φέρουμε εμείς για το μετά. Βγήκανε εκεί πέρα στην Αθήνα, μας κάνανε προβολή στον Άγιο Νικόλαο. Είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης για εμένα ο Άγιος Νικόλαος. Έχει πολλά να δώσει. Έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί για την αύρα που βγάζει αυτό το μέρος. Βγάζει μια πολύ θετική αύρα και τη μεταδίδει και ακόμα και από τις εικόνες και τις φωτογραφίες και τα βίντεο, νομίζω φαίνεται. Νομίζω ότι είναι ευλογημένος ο τρόπος, είμαστε τυχεροί που ζούμε εκεί πέρα και αυτό πρέπει να το δείχνουμε για να το απολαμβάνουμε και να το θυμόμαστε κιόλας, γιατί μερικοί το ξεχνάμε. Είναι κάτι που αξίζει προβολής και όταν γίνονται τέτοιες δράσεις που προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο αυτό, είναι κάτι ακόμα πιο μαγικό. Γιατί πρέπει να γίνονται τέτοιες δράσεις. Όταν κάνετε τώρα αυτό που εμένα με εντυπωσίασε μέσα στη λίμνη, όπως και το cliff diving που γίνεται κάθε χρόνο και γίνεται τόσο. Δεν έχει γίνει ακόμα. Σαββατοκύριακο τώρα. Σαββατοκύριακο αυτό. Από Παρασκευή ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα. Πέμπτη έχει προπονήσει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι τρίμερο δηλαδή. Έτσι πολύ δυνατό. Ναι, τώρα πια όποιος πατάει Άγιος Νικόλαος ο Google βλέπει όλες αυτές τις ωραίες δράσεις. Δείχνει έναν ακόμα παραπάνω πλούτο που μπορεί να συναντήσει κανείς που έρχεται εδώ πέρα. Κάποιοι λοιπόν θα επιδιώξουν μια άλλη χρονιά να έρθουν εκείνες για αυτό το γεγονός. Για να το προλάβουν, να τα συνδυάσουν. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με το Δήμο και προβάλλουμε τον τόπο μας και έχει αρκετά πράγματα να δει και να κάνει κάποιος, είτε με πεζοπορίες, είτε ποδήλατα, είτε να παρακολουθήσει αυτές τις σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις. Έχουμε το Πανελλήνιο Beach Volley πάλι, αν θυμάμαι καλά, τέλος Ιουλίου. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που πλέον πρέπει να το παρακολουθεί κανένας, να διαλέξει τι θα ήθελε να δει. Πραγματικά ο τόπος μας αξίζει επίσκεψης και ακόμα και οι αθλητές που ήρθανε, όλοι το παραδέχονται ότι είναι από τις καλύτερες διοργανώσεις παγκοσμίως και σαν τόπος. Δηλαδή ο Michael Booth στους άλλους αγώνες πάει κάθε δύο μέρες και φεύγουν. Δηλαδή ήταν στη Χαβάη, πήγε στο Βαντέγκλης, πήγε στην Κέρκυρα, δύο μέρες έκατσε στον κάθε αγώνα, σε εμάς έκατσε μια εβδομάδα με τη γυναίκα του. Δεν είναι τυχαίο αυτό ότι κάθεται σε εμάς μια εβδομάδα.
με όλη τη φιλοξενία που τους παρέχουμε και την... ναι, προφανώς. δεν είναι αρκεί μόνο η φιλοξενία, θα πρέπει να του αρέσει το μέρος, οι άνθρωποι, δηλαδή είναι όλο το πακέτο. Πράγμα, δεν, ναι. δεν αρκεί το καλό ξενοδοχείο, κακά τα ψέματα. Είναι όλο το, η Κανένα εμπειρία. Κανένα δεν έρχεται μόνο για το ξενοδοχείο. Ακριβώς. Ψάχνει και κάτι παραπάνω. Όπως είναι, είναι ωραίος ο τόπος, οι άνθρωποι είναι, είμαστε φιλόξενοι, εξαιρετικό φαγητό, δεν το συζητάμε. Καλά. Έτσι. Και εξαιρετικά γλυκά. Θέλω κάθε φορά να δω τι θα συμπληρώσει όταν λένε τη λέξη φαγητό. Πέρα από το ότι προωθείται όμορφα και το νησί και ο Άγιος Νικόλαος σαν μέρος και πέρα από το ότι είναι ένα όντως ωραίο σαν εκδήλωση για να είσαι εκεί, νομίζω ότι προωθείται και η προστασία για το περιβάλλον και από τα παιδάκια και από τους μεγαλύτερους. Και νομίζω ότι το υιοθετούμε σιγά σιγά σαν νοοτροπία, έτσι δεν είναι? Πράγματι, και μέσα από το Facebook και από τη σελίδα μας στο agionsup.gr μπορεί και να δει κάποιος όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, είτε είναι στα πλαίσια του SAP, είτε οι περιβαλλοντικές δράσεις και αξίας που έχουμε. Φέτος θα έχουμε και με τα παιδάκια και περιβαλλοντικές και πρώτες βοήθειες να μάθουμε δηλαδή στην Ακαδημία, γιατί από μικροί πρέπει να μαθαίνουν και να μπαίνουν σε αυτό το κλίμα. Μεγάλοι είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά όταν γίνεται βίωμα αυτό το πράγμα καθημερινά, δηλαδή είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι ότι κάθε φορά που θα μπαίνω στο νερό θα μαζεύω τρία πλαστικά. Το οποίο όταν δεν φυσάει η βοριά να τα πηγαίνει στα νότια, πραγματικά συμβαίνει. Δυστυχώς τα πλαστικά είναι και φέτος είναι και λίγο viral το θέμα με τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά κλπ. Κακός, αλλά έτσι είναι όμως. Όσο έχουμε τα πλαστικά μιας χρήσης, αυτή πραγματικά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το βλέπουμε όλοι στο διαδίκτυο ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, είτε είσαι στη Χαβάη είτε στην Αυστραλία. Ακόμα και κουπιά έχει βγάλει εταιρεία, στα οποία έχει ένα γατζάκι. Το έχουν βάλει ειδικά για να μπορείς να ψαρεύεις το πλαστικό, να το βάζεις πάνω σαν ίδι, να το βγάλεις μετά να το πας στα σκουπίδια. Τέτοιες δράσεις και τέτοιες, είτε είναι αυτοκόλλητο, είτε είναι αφίσα, είτε είναι περιβαλλοντική δράση μιας εβδομάδας, την έχουμε εντάξει στην Ακαδημία. Και αξίζει πραγματικά κανείς να επισκέπτεται τη σελίδα του Agion Sup, γιατί αφενός βγάζουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο φέτος ήταν πιο πλούσιο από ποτέ, αλλά έτσι μαθαίνει και τα νέα μας και μπορεί να ακολουθήσει ακόμα και να έρθει στην παρέα μας. Εγώ το έχω τόσο έντονο στο μυαλό μου, από τότε μου έχεις χαρίσει τον μπλουζάκι να ξέρεις ότι με ρωτάνε όλοι αν κάνω SAP και το παίζω κι εγώ ότι είμαι. Θα πρέπει να έρθεις τα Σαββατοκύριακα και θα. Τώρα έχω καινούριο. Έχουμε καινούριο και ιδίω να το. Ναι, τα Σαββατοκύριακα. Θα το υιοθετήσουμε. Είναι ο Μιχάλης, το κάνει να φαντάζει πάρα πολύ εύκολο. Και όταν τον δεις εκεί πάνω στη σανίδα να πηγαίνει πάνω κάτω σαν το σύμφωνα, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι κάτι πανεύκολο. Ναι, γενικότερα το έχουμε εύκολο στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι. Έχει να κάνει και με την ισορροπία και με τη δύναμη. Λοιπόν. Θα έρθετε, γιατί τα πολλά λόγια φτώχεια. Εγώ δεν είμαι ο καλύτερος δάσκαλος. Έχουμε καινούριους τώρα δασκάλους στην Ακαδημία. Δύο υπέροχες κοπέλες και ο Μάνος είναι η Νάνση, η Γιούλη. Και ο Μάνος θα δείτε μαζί τους σε μία ώρα, άμα έρθείτε στην παραλία του ΕΟΤ. Σας περιμένω στην παραλία του ΕΟΤ. Και αν σε μία ώρα δεν κάνετε κουπί. Κουπί θα κάνουμε σίγουρα. Θα σας γεράσω το βραδινό. Θα σας γεράσω το βραδινό. Ούτως ή άλλως αξίζει να σας γεράσουμε το βραδινό, αλλά αυτό θα γίνει σίγουρα. Οπότε είστε καλεσμένες. Είστε καλεσμένες λοιπόν. Και αν σε μία ώρα. Θα με γεράσετε εσείς. Αν σε μία ώρα δεν το έχετε. Δεν το έχετε κάνει. Κερνάμε εμείς. Οπότε δεν θα βάλουμε τα δυνατά μας. Θα σας γυράσουμε το σειράδο. Θα βάλουμε τα δυνατά. Να μην ανοίγεσαι. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ που μας μετέφερε σε όλο αυτό το πολύ όμορφο κλίμα. Ευχόμαστε και του χρόνου ακόμα μεγαλύτερος χαμός με ξένους Έλληνες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα στοίχημα. Θα ξεκινήσετε τώρα να έρχεστε μαζί μας και θα πάρετε μέρος. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, θα πάρουμε μέρος. Βέβαια. Γιατί είσαι απεσιόδοξη. Εθελοντικά μπορώ να πάρω μέρος, ό,τι θέλει. Θα πάρουμε, θα προσπαθήσουμε. Μα δεν έχουμε μόνο αγωνιστικό κομμάτι. Και του χρόνου μπορούμε να το κάνουμε και δήλωση από τώρα. Του χρόνου θα κάνουμε και μια σουπάδα, μια βόλτα. Ναι. Την επόμενη μέρα του επίσημου τη μεγάλη διαδρομή, που θα είναι μέσα εκεί παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες και όλοι οι υπόλοιποι που θέλουμε να κάνουμε μία σουπάδα. Κάθε χρόνο έχουμε ταυτόχρονα, είχαμε φιλανθρωπική, δηλαδή τα κέρδη όλα που μένανε, τα δίναμε στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου και στην Παιδόπολη στη Νέαπολη. Φέτος όλα θα πάνε στην Ακαδημία αυτά τα κέρδη για να βοηθήσουμε να έχουμε καλό εξοπλισμό, σανίδια, κουπιά, λουριά, όλα αυτά για να γίνεται. Οπότε. Μπερδεύτηκα τι θέλω να πω. Θέλεις να μας καλέσεις για βόλτα σουπάδα. Ότι του χρόνου λοιπόν, την επόμενη μέρα θα είναι όλοι οι πρωταθλητές να κάνουμε μία σουπάδα, μία βόλτα δηλαδή, ένα-δύο χιλιόμετρα, που θα συμμετέχουν, θα κάνουμε κουπί μαζί, μία παρέα, όλοι μαζί, μικρή-μεγάλη, χωρίς χρονόμετρα, το οποίο θα είναι μία ωραία βόλτα να είσαι μαζί
και να κάνει βόλτα με ναι, τον... Ναι, αν έχει άπνοια σίγουρα. Εμείς θα πάμε με τα παιδάκια. Θα βρίσκουμε το κατάλληλο. Πάντα βρίσκουμε το κατάλληλο. Θα βρίσκουμε το κατάλληλο σημείο να το κάνουμε. Κάνω εύκολα σαπ όταν έχει λάδι θάλασσα. Θα τη βρούμε για τη λάδια. Όταν δεν έχει λάδι. Υπάρχουν μέρη και επειδή έχουμε υπέροχα κολπάκια και ανεξαρτήτως χερού θα μεταφερθούμε στο κατάλληλο σημείο ώστε να είναι εύκολο. Στην πισίνα. Η λίμνη είναι μια τεράστια πισίνα. Ανεξαρτήτως αέρα. Όντως. Στην πισίνα λέω και εγώ. Στη λίμνη άνετα. Είτε έχει βοριά είτε έχει νοτιά και πράγματι είναι και κάτι σπάνιο. 5 χρόνια τώρα η μεγάλη διαδρομή που έχουμε κάνει είχε πάντα αέρα. Το οποίο είναι μοναδικό. Δεν γίνεται να το βάλει στοίχημα ότι θα κάνει μια τέτοια διαδρομή και δεν θα έχει αέρα. Όχι, μην το λέτε. Φέτος όμως δεν είχε. Είχε, βέβαια. Έξι μποφόρ είχε. Πέντε έξι μποφόρ είχε. Ναι, πολύ φυσικά. Σήμερα έχει άπνοια, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Οπότε αν γίνει ένα σεμινάριο σήμερα. Υπέροχα ήταν. Μετράει. Πέρα από το ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, εμείς θα έρθουμε και σύντομα. Το Σαββατοκύριακο για να κάνετε μάθημα. Αν όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, για τις εκδηλώσεις σας. Έχουμε και το κλειφ. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Και εδώ θα είμαστε, μηχανόμαστε, να έρθετε εδώ στα νέα. Μετά καλή συνέχεια. Να έρθεις μια βόλτα πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς